Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και χρόνια σας πολλά. Με υπερηφάνεια, συγκίνηση και καμάρι, οι Έλληνες τίμησαν σε κάθε γωνιά της χώρας το όχι στην υποδούλωση της πατρίδας στο φασισμό και τους αγώνες για την ελευθερία της. Στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες κόσμου παρακολουθούν μέχρι και αυτή την ώρα τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις ένοπλες δυνάμεις σε άψογους σχηματισμούς να κλέβουν τις εντυπώσεις. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την Μαρία Ζαφυρίου. Μαρία, είναι ακόμα σε εξέλιξη η παρέλαση και μάλιστα σε λίγο περιμένουμε να ακούσουμε και το μήνυμα του Σμιναγού από το F-16. Πολύ σωστά. Χρόνια πολλά σε όλη τη χώρα από την Θεσσαλονίκη. Δέος, συγκίνηση και περηφάνεια στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Στην πόλη μας, πλήθος κόσμου έχει κατακλείσει την παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η παρέλαση ξεκίνησε 11 η ώρα το πρωί και όπως είπε και στην Μίνα, κυρίες και κύριοι, είναι σε εξέλιξη. Νωρίτερα είδαμε αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών, προσκόπων, αναπήρων πολέμου, τμήματα της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος και του ελληνικού στρατού. Εντυπωσίασαν τα Mi-113, τα Marder, είδαμε Hammer, είδαμε Tormi-1. Και σε λίγα λεπτά, όπως είπες και εσύ, αναμένουμε το F-16 της ομάδας επιδείξεων ΖΕΒΣ. Φέτος υπτάμενος χειριστής θα είναι ο Σμιναγός Γιώργος Σωτηρίου, από τον οποίο περιμένουμε και το μήνυμα της ημέρας. Το παρόν δίνουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το παρόν δίνει και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και εκπρόσωποι κομμάτων. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη, με καλό καιρό, με συγκίνηση και περηφάνεια. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Χρόνια πολλά, Μαρία Ζαφυρίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πατρίδα μας είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις που διασφαλίζουν την εθνική ακεραιότητα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την παρέλαση που παρακολούθησε στο Περιστέρι, προσθέτοντας ότι η επόμενη γενιά είναι η ισχύ της χώρας μας. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν σήμερα με μηνύματα για τα υψηλά ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και μαθητικές παρελάσεις στην Αθήνα και άλλους δήμους παρακολούθησε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Ακελαροπούλου έγινε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Από το Περιστέρι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τόσο στις ένοπλες δυνάμεις όσο και στους μαθητές. 28 Οκτωβρίου είναι πάντα μια μέρα τιμής και αναστογασμού. Θυμόμαστε αυτούς που πριν από 84 χρόνια θυσίασαν τη ζωή τους για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα διεξάγεται η μεγάλη παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων, η οποία αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η πατρίδα μας σήμερα είναι ισχυρή, με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι πανέτοιμες να εξασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και να μας κάνουν όλες και όλους να αισθανόμαστε ασφαλείς. Σε όλες τις άλλες πόλεις όμως της χώρας μας, όπως και εδώ στο Περιστέρι, παρελάβουν οι μαθητές μας. Από το δημοτικό μέχρι το λύκειο είναι η επόμενη γενιά. Αυτή είναι τελικά η ισχύ της, η δύναμη της χώρας. Τον ΣΥΡΙΖΑ στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Νίκος Παπάς. Παραβρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκε στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Και τότε και τώρα το όχι του ελληνικού λαού είναι ένα τεράστιο όχι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στον καπιταλισμό που γεννά τον φασισμό, τη φτώχεια, την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Χρόνια πολλά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος παραβρέθηκε στη Λάρισα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση στην Αθήνα. Σήμερα γιορτάζουμε το όχι μας. Τιμάμε εκείνους που είπαν όχι και αντιστάθηκαν. Θυμόμαστε και συνειδητοποιούμε ότι η ελευθερία και η δημοκρατία έχουν κόστος, αλλά μας γεμίζουν με περηφάνεια. Τιμή και δόξα στον ένδοξο ελληνικό στρατό, αυτή την φιλοπατρία, αυτή την ένωση, αυτή την ομόνια θέλουμε και σήμερα. Το έπος του 40 τίμησαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες και στην Αθήνα με τη μαθητική παρέλαση. Πάμε να συνδεθούμε με το Σύνταγμα και με την Κάτια Καραχάλιου. Κάτια. Μίνα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Ολοκληρώθηκε και εδώ η μαθητική παρέλαση λοιπόν στο Σύνταγμα. Να πούμε πως εδώ βρέθηκαν εκπρόσωποι της Βουλής, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και των ενόπλων δυνάμεων. Βρέθηκε ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, παρακολούθησαν την μαθητική παρέλαση. Συνολικά παρέλασαν 250 σχολεία, τα παιδιά τα οποία κρατώντας τη σημαία ήταν συγκινημένα που μπόρεσαν να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους. Να πούμε πως είχε πλήθος κόσμου, πάρα πολλοί γονείς, οι οποίοι από την αρχή ξεκίνησαν από το Ζάπιο, όπου συγκεντρώθηκαν και όλοι οι μαθητές μετά την τέλεση της δοξολογίας στην Μητρόπολη, προκειμένου από εκεί να έχουν την αφετηρία τους για την παρέλαση. Πάρα πολύ συγκινημένοι για την σημερινή ημέρα. Εδώ βρέθηκαν και εκπρόσωποι των αναπήρων πολέμου, οι οποίοι παρακολούθησαν και εκείνοι συγκινημένοι αυτήν την ημέρα, αλλά μήνα και πάρα πολλοί τουρίστες, οι οποίοι ήταν εδώ και είδαν πώς ακριβώς γιορτάζουμε και εμείς την εθνική μας εορτή και μάθαν ακόμα περισσότερα για την ιστορία. Κάτια. Χρόνια πολλά, Μίνα. Χρόνια πολλά, Κάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσαν αμέσως μετά την μαθητική παρέλαση ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Υπουργός Παιδείας. Είναι σήμερα η μέρα τιμής, μνήμης και περηφάνειας. Το αδιαπραγμάτευτο όχι του ελληνικού λαού απέναντι στο φασισμό, απέναντι στη μυσαλλοδοξία μας. Δίνει δύναμη για να συνεχίζουμε καθημερινά τον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Η μέρα έμπνευσης και ελπίδας, το έπος του 40 μας διδάσκει ότι δεν υπάρχει αντίπαλος που είναι ανίκητος, εμπόδιο το οποίο είναι ανυπέρβλητο, όταν είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Τα παιδιά μας, οι μαθητές μας που παρέλασαν σήμερα με σταθερό βηματισμό μας οδηγούν στο μέλλον. Είμαστε δίπλα τους για να τους βοηθήσουμε να κάνουν τα όνειρά τους πράξη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας και πάμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή την ώρα που το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά σε Γάζα και Λίβανο θέσεις της Χεζμπολάχ και της Χαμάς. Αχτίδα φωτός άρχισε να φαίνεται για πιθανή διπλωματική λύση, καθώς εκκινούν εκ νέου στην Ντόχα οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία μεταξύ των αντιμεχόμενων πλευρών, επιστροφή των ομήρων και τερματισμό του πολέμου. Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι να προτείνει ως δείγμα πρώτης καλής θέλησης διήμερη εκεχηρία στη Γάζα για επιστροφή 4 ομήρων και τη Χαμάς να αντιπροτείνει επιστροφή όλων των ομήρων και πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών. Στη Γάζα οι νεκροί και τραυματίες πολλαπλασιάζονται. Στον Λίβανο βομβαρδίζονται ολόκληρα χωριά. Με φόντο τις εικόνες καταστροφής, οι συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων ξαναξεκινούν στην Ντόχα. This marks the first high-level talks in more than 2 months. Now, top negotiators from the U.S., Israel, and Qatar will be working to reach a deal. Οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει αφού το Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι πρότεινε διήμερη κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار. Ο επικεφαλής της Mossad και της CIA βρίσκονται ήδη από χθες στην πρωτεύουσα του Κατάρ. That David Barnea, the head of the Mossad, who traveled to Qatar yesterday, that he remained in Qatar, that he is still there today. Barnea, as well as William Burns, the head of the CIA, and the Qatari Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, that they will try to potentially reconvene larger teams of negotiators at some point in a few more days to try to get into more details about a potential ceasefire. Η Χαμάς είναι πρόθυμη να δεχτεί την Αιγυπτιακή πρόταση σύμφωνα με το Al Arabiya, αρκεί να ενσωματωθούν τα αιτήματά της. Ζητά επίσης εγγύησης ότι το Ισραήλ θα δεσμευτεί ότι οι συνομιλίες θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ισραήλ παραμένουν με το χέρι στη σκανδάλη. Έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για πικρές συνέπειες, με τον Ιρανό πρόεδρο να δηλώνει πως δεν κάνει πίσω. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός επιτίθεται σε Γάζα και Νότιο Λίβανο. Μέσα σε 24 ημέρες, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των IDF στη Βόρεια Γάζα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Παλαιστίνης.
Ισραηλινά αεροσκάφη χτύπησαν νωρίτερα και την Τύρο στο Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 5 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στο φως της δημοσιότητας βίντεο με ανάκριση εργαζομένου στο νοσοκομείο της Γάζας. Πάμε να μας πει περισσότερα η Αδαμαντία Αλιόλου και ο Δημήτρης Αλεξάκης από το Ισραήλ. Αδαμαντία. Σε μια προσπάθεια μήνα να αιτιολογήσει ο στρατός του Ισραήλ το γεγονός ότι χτυπά το συγκεκριμένο νοσοκομείο, το Καμάλα Ντουγκάν, που βρίσκεται στα βόρεια της λωρίδας της Γάζας, επειδή χρησιμοποιείται από την Χαμάς, δίνει στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την ανάκριση ενός εργαζομένου στο νοσοκομείο και εμφανίζεται με αλλοιωμένη φωνή και ο ανακριτής αλλά και ο ανακρινόμενος να απαντά και να ομολογεί ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο χρησιμοποιεί το από μέλη της Χαμάς, ότι βρίσκονταν εκεί μέλη και στα γραφεία και στις εισόδους του, όπως και ότι χρησιμοποιούσαν ακόμη και τα ασθενοφόρα του συγκεκριμένου νοσοκομείου για να μεταφέρουν τους τραυματίες από τα μέλη της Χαμάς, την ώρα βέβαια που υπήρχαν εκεί άμαχοι τραυματίες. Και συνεχίζει ο ίδιος άνθρωπος, ο ανακρινόμενος, να περιγράφει μια κατάσταση αρρωστημένη, όπως ο ίδιος λέει. Ενώ παράλληλα να πούμε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ ανακοινώνουν ότι έχουν ολοκληρώσει την επιχείρηση στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, ότι έχουν καταφέρει να συλλάβουν 100 μέλη της Χαμάς εκεί, όπως και να κατασχέσουν και οπλισμό. Δίνουν μάλιστα και συγκεκριμένες φωτογραφίες στη δημοσιότητα, όπως και πλάνα από τις επιχειρήσεις τους στο νοσοκομείο. Ενημερώνουν ότι πριν από την επιχείρηση είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουν να δώσουν προστασία στους ασθενείς αμάχους που βρίσκονταν εκεί και ότι είχαν προβλέψει για την μετεγκατάσταση 88 ασθενών προσωπικού του νοσοκομείου, αλλά και την παροχή 30.000 λιτρών καυσίμου και 180 φιαλών αίματος στο νοσοκομείο. Από την πλευρά του, βέβαια, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάνει λόγο για περισσότερα εγκλήματα από τον στρατό του Ισραήλ και μια πολύ δυσάρεστη συνέπεια με τα χτυπήματα αυτά που είχαμε τις τελευταίες ώρες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Και οι επιχειρήσεις αυτές έρχονται σε μια χρονική συγκυρία που είναι σε εξέλιξη και οι συνομιλίες στην Ντόχα με αντιπροσωπεία του Ισραήλ εκεί. Επίσης, ο επικεφαλής της CIA, ο David Barnea, όπως και αντιπροσωπεία του Κατάρ, όπως και της Αιγύπτου. Η πρόταση της Αιγύπτου είναι μια διήμερη κατάβαση του πυρός με την απελευθέρωση 4 ομήρων. Οι πηγές μας εδώ από το Ισραήλ μας ενημερώνουν ότι τουλάχιστον το Ισραήλ φέρεται να δέχεται μια τέτοια πρόταση, διότι υποδεικνύει ότι αυτοί οι 4 όμηροι που προτείνει η Αίγυπτος είναι ζωντανοί και υπάρχει αντίστοιχη πίεση και από τις ΗΠΑ να υπάρξει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Μένει να δούμε ποια θα είναι και η στάση που θα τηρήσει η Χαμάς και πώς θα εξελιχθούν οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Ενώ παράλληλα, μήνα, να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε την εντολή εκένωσης και για την Τύρο στο Λίβανο. Πλέον έχει ανέβει ο αριθμός των νεκρών εκεί μετά από αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ. Έχουν φτάσει τους 7 οι νεκροί και στο Λίβανο. Αδαματία Αλιόλου, Δημήτρη Αλεξάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Στον πόλεμο στην Ουκρανία τώρα, με κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την περιοχή του Χάρκοβο οι ρωσικές δυνάμεις. Οι ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση στην νοτιοδυτική Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής εθανόλης, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ο ρωσικός στρατός πυροκοπάει τη Χερσόνα. Από τα χτυπήματα έχουν καταστραφεί πολυκατοικίες και πολλές υποδομές. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις στην Ουκρανική επικράτεια, χτυπώντας Κίεβο και Χάρκοβο. Την ίδια ώρα οι Ουκρανοί εξαπολύουν επίθεση με ντρόουν στο Βορονές. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής εθανόλης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε πως η Μόσχα θα απαντήσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά όπλα μεγάλου βεληνικούς. Η Μόσχα θα απαντήσει αν επιτραπεί στην Ουκρανία να πλήξει το ρωσικό έδαφος με μεγάλου βεληνικούς δυτικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Λευκορωσίας Αλεξάνδρου Λουκασένκο και άλτερ έγκο του Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Μία κίνηση με νόημα. С прекрасной особенностью генерального секретаря. Я наблюдаю уже не первого генерального секретаря за свою политическую жизнь. Νέα τροπή παίρνει το Σύριαλ σχετικά με τη διαφαινόμενη αποστολή βορειοκορεατών στρατιωτών στο ρωσοκρανικό μέτωπο. Η Βόρεια Κορέα δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε κίνηση να στείλει στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία θα ήταν σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο όντως έχει πραγματοποιηθεί.
Την ίδια ώρα, η Μόσχα περνά στην αντεπίθεση προειδοποιώντας τη Νότια Κορέα να μην τολμήσει να πάρει θέση υπέρ του Κιέβου στέλνοντας όπλα. Στον αντίποδο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται πρόθυμος για την εξέβρεση λύσης στον πόλεμο με τη Ρωσία. Στις εκλογές στη Γεωργία να πάμε τώρα, όπου κέρδισε το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα. Πάμε όμως στο Δημήτρη Διονυσάτο, γιατί Δημήτρη, έχουμε τοποθέτηση και από την Αμερική και από τη Ρωσία. Ακριβώς, Μίνα, εξελίσσονται μετεκλογικά σε θρίλερ οι πολιτικές εξελίξεις στη Γεωργία. Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, αντέδρασε και δεν κάνει δεκτό το αποτέλεσμα αν πρώτα δεν διερευνηθούν κάποιες παρατυπίες οι οποίες κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν συμβεί στις εκλογές. Να πούμε όμως ότι αντίδραση έχουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταγγέλει το αποτέλεσμα ότι είναι προϊόν νοθείας και παρέμβασης της Ρωσίας στα εσωτερικά της Γεωργίας. Παρόλα αυτά, να πούμε όμως ότι αντιδράσεις έχουν υπάρξει και από την πρόεδρο της Γεωργίας, από την πρόεδρο της χώρας, η οποία λέει ότι δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Φυσικά το Κρεμλίνο δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια και ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το State Department και τη Δύση να μην έχουν ανάμειξη στα εσωτερικά της Γεωργίας. Να πούμε πάντως ότι το πρώτο κόμμα πήρε 53% και ο συνασπισμός δυτικών κομμάτων πήρε 37%, ο οποίος όμως ήταν διασπασμένος σε 4 κόμματα. Δηλαδή το 37% είναι άθροισμα. Το κόμμα δηλαδή, το δεύτερο μετά το φιλορωσικό, έχει πάρει 17%. Οπότε εκ των πραγμάτων, και επειδή και η Γεωργία είναι μια χώρα καταγωγής του Ιωσήφ Στάλιν, δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει τα αποτελέσματα και να έχει υπάρξει νοθεία. Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πινκ-πονκ χαρακτηρισμών και προσβολών συνεχίζεται η προεκλογική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέα επίθεση κατά της Κάμαλα Χάρις, χαρακτηρίζοντας την κομμουνίστρια και καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να διώξουν τους δημοκρατικούς από την εξουσία, επαναλαμβάνοντας και τη δέσμευσή του πως θα προχωρήσει αμέσως μετά την εκλογή του σε απέλαση χιλιάδων παράνομων μεταναστών. Σκληραίνει η μάχη Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών 8 μέρες πριν την τελική μέρα των εκλογών, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλεί την Κάμαλα Χάρις ένα ναυάγιο, ενώ από το στρατόπεδο της Χάρις ο υποψήφιος αντιπρόεδρος Τιμ Walz παρομοιάζει συγκέντρωση του Τραμπ με συγκέντρωση των Ναζί. Kamala Harris is a train wreck who has destroyed everything in her path. Do your Google on this. Donald Trump's got this big rally going at Madison Square Garden. There's a direct parallel to a big rally that happened in the mid-1930s at Madison Square Garden. Το Donald Trump στη συγκέντρωσή του στη Νέα Υόρκη καλωσόρισε η σύζυγός του Μελάνια, ενώ το λόγο πήραν και οι θερμοί υποστηρικτές του. Ανάμεσά τους ο Elon Musk, αλλά και ο διάσημος κωμικός και podcaster Tony Hitchcliffe. There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Την ίδια ώρα, συναντήσεις με Πουερτορικανούς είχε η Χάρις, η οποία παρουσίασε και πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσής τους. Στο μεταναστευτικό επικεντρώθηκε και ο Τραμπ, υποσχόμενος να κάνει τη μεγαλύτερη απέλαση που έχει γίνει με την εκλογή του. On day one, I will launch the largest deportation program in American history to get the criminals out. Μετά τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει εναντίον της Δημοκρατικής, αναφέροντας πως αν εκείνος ήταν πρόεδρος, δεν θα είχε συμβεί 7η Οκτωβρίου στη Μέση Ανατολή, τώρα κάνει λόγο για πιθανό τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Στην πιο κρίσιμη πολιτεία κλειδί, την Πενσιλβάνια, περιόδευσε η Χάρις, προσπαθώντας να κερδίσει έδαφος. Pennsylvania will be key, no doubt. Με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως η μάχη θα κριθεί στο νήμα, η τελευταία δημοσκόπηση του ABC δείχνει μικρό προβάδισμα Τραμπ σε 5 από τις 7 πολιτείες κλειδιά, με την Κάμαλα Χάρις να επικρατεί με μικρή διαφορά μόνο σε Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν. Ο Τραμπ επικρατεί σε Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα, Βόρεια Καρολίνα και Πενσιλβάνια. Να μείνουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, κατήγγειλε απόπειρα δολοφονία σε βάρος του. Και πάμε να μας πει περισσότερα η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Γεωργία. Έτσι ακριβώς, και τα πάντα έχουν καταγραφεί σε βίντεο, όπως είπες και εσύ, Μίνα.
Ο Εύο Μοράλες, ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας, κατηγορεί την κυβέρνηση του Λουίς Άρτσε συγκεκριμένα για απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. Όπως φαίνεται, πυροβολισμούς 14 σφαίρες συγκεκριμένα δέχτηκε το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Εύο Μοράλες, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι η σφαίρα πέρασε εκατοστά από το κεφάλι του, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε. Ο Υφυπουργός Ασφαλείας δήλωσε ότι το περιστατικό θα ερευνηθεί, ωστόσο ίσως πρόκειται και για μια αυτοεπίθεση, όπως είπε χαρακτηριστικά, με τον Εύο Μοράλες να κάνει λόγο για προσπάθεια τρομοκράτησης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Επιστροφή στα δικά μας. Την πρώτη συνάντησή του μετά την αποφυλάκησή του θα έχει ο Φρέντι Μπελέρης με τον Έντι Ράμα, καθώς ο Έλληνας Ευρωβουλευτής είναι μέλος της αποστολής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα συναντηθεί αύριο στα Τίρανα με τον Αλβανό Πρωθυπουργό για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Φρέντις Μπελέρης δήλωσε μιλώντας το πρωί στο Open πως η Αλβανία δεν θα πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματα της ελληνικής μειονότητας. Ο κύριος Ράμα είναι κυρίαρχος στη χώρα του, αλλά υπάρχει μια άλλη χώρα πιο ισχυρή, που είναι η Ελλάδα, η οποία με την κίνηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να με χρήσει υποψήφιο και σίγουρα με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, έδειξε ότι με τον ελληνισμό δεν μπορεί να παίζει κανείς. Ο Φρέντις Μπελέρης στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Έντι Ράμα πριν την πρώτη συνάντησή τους μετά την αποφυλάκηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή στο πλαίσιο της αποστολής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα Τίρανα για τον έλεγχο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω να του πω κάτι, όχι, δεν έχω να του πω τίποτα. Ποτέ δεν περίμενα ότι από αυτές τις συνθήκες, εγώ εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό στο Αλβανικό κράτος, θα συναντιόμασταν ποτέ. Ο Φρέντις Μπελέρης εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει τη θητεία του λύση για όλα τα ζητήματα της ελληνικής μειονότητας, τονίζοντας πως αν δεν ικανοποιηθούν, η Αλβανία δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω αποφασίσει να διεκδικήσω όλα αυτά που στερούνται οι Έλληνες ομογενείς εδώ. Και είναι το περιουσιακό, το δικαίωμα, ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Βασικά δικαιώματα, όπου αν δεν γίνουν σεβαστά, δεν πιστεύω ότι η Αλβανία πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φρέντις Μπελέρης εκτιμά πως ο Ράμας πρόχνει την Αλβανία προς την Τουρκία, παρά τη θέληση του αλβανικού λαού. Η παρέμβαση της Τουρκίας στην Αλβανία φαίνεται ξεκάθαρα κάθε μέρα. Είναι ανεξήγητο, γιατί ο αλβανικός λαός δεν πιστεύω ότι έχει, θέλει σχέση με τον Ερντογκάν αλλά με τη Δύση, θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη οι μισοί Αλβανοί πολίτες ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια επιλογή του κ. Ράμα ανεξήγητη. Την ίδια ώρα αφήνει εχμές για τον Έντι Ράμα για τη συμφωνία με τη Μελόνη που προβλέπει τη μεταφορά μεταναστών από την Ιταλία σε κέντρα κράτησης στο αλβανικό έδαφος. Στη χώρα μας από αύριο ο Γερμανός πρόεδρος σε μια επίσκεψη Έφη Κουτσοκώστα υψηλού συμβολισμού. Ακριβώς, μήνα είναι μια τριήμερη επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Frank Walter Steinmeier, που θα ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ο Γερμανός Πρόεδρος θα επισκεφθεί το υποκατασκευή Μουσείο Ολοκαυτώματος, το οποίο βεβαίως να πούμε ότι εν μέρει χρηματοδοτεί και η γερμανική κυβέρνηση. Μετά από εκεί θα μεταβεί στην Αθήνα, όπου σε πολιτικό επίπεδο θα έχει επαφές και με την ομολογό του Κατερίνα Σακελαροπούλου, αλλά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βεβαίως ανοιχτό μένει να δούμε αν θα γίνουν κοινές δηλώσεις ή κάποια συνέντευξη τύπου. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Στη συνέχεια θα πάει στο προσφυγικό κέντρο στη Μαλακάσα. Φυσικά με το μεταναστευτικό να είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, κυρίως τώρα που η Ευρώπη αυστηροποιεί τις πολιτικές της για το άσυλο, αλλά και για τη φύλαξη των συνόρων. Και φυσικά στο τέλος, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχει η επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο μαρτυρικό χωριό Κάνδανος. Να πούμε ότι η Κάνδανος είναι το πρώτο χωριό το οποίο είχε καταστρέψει για αντίπεινα η Βέρμαχτ στις 3 Ιουνίου του 1941. Και μένει να δούμε αν εκεί ο Γερμανός Πρόεδρος θα κάνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει το 2014, 10 χρόνια πριν δηλαδή, ο προκάτοχός του Γιώαχιμ Γκάουκ στο μαρτυρικό χωριό Λιγκιάδες των Ιωαννίνων, όπου είχε πει συγκεκριμένα ότι με συνείδηση και ντροπή ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, έχοντας στο πλευρό του τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια. Βεβαίως η συνάντηση, η επίσκεψη όλη αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις διμερείς σχέσεις, οι οποίες να πούμε βεβαίως ότι είχαν περάσει πολύ δύσκολα, ειδικά την δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Έφη Κουτσοκώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Παντελή Βαλασόπουλο τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι, και σε δημοσιεύματα, Παντελή, για μεγάλη υπόθεση κατασκοπίας. Ναι, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για αποκαλύψεις εφημερίδας Bild, σύμφωνα με την οποία οι αρχές πιστεύουν πως το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Ισλαμικών Σπουδών Μουσταφά στο Βερολίνο ήταν φωλιά κατασκόπων και τρομοκρατών των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν.
Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, υπάρχει μια λίστα 63 ατόμων που είχαν περάσει από αυτό το πανεπιστήμιο, τα οποία οι αρχές πιστεύουν ότι είναι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν, ενώ οι αρχές ανακρίνουν άλλα 600 άτομα που είχαν σχέση με αυτό το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο αυτό έχει δημιουργηθεί στο Ιράν από τον Αλί Χαμενεΐ, αλλά έχει παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Πιστεύουν οι αρχές ότι από εκεί οι Ιρανικές μυστικές υπηρεσίες στρατολογούσαν πράκτορες, κατασκόπους, αλλά και άτομα για τρομοκρατικές ενέργειες σε όλη την Ευρώπη. Αρκετά σοβαρή είδηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή Βαλασόπουλε. Επιστροφή στα δικά μας. Σοκ και αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει μαζική δηλητηρίαση από διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα σε ξενοδοχείο στη Φλόρινα. Με αποτέλεσμα 14 άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Μάχη για τη ζωή του δίνει στην εντατική ένας 55χρονος, ενώ το ξενοδοχείο λειτουργούσε με προσωρινή άδεια και χωρίς πυρασφάλεια. Ένα ξεκούραστο βράδυ για 14 επισκέπτες του τριημέρου στο λιμνοχώρι Φλόρινας εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης από μονοξίδιο του άνθρακα έπειτα από βλάβη στην κεντρική θέρμανση. Είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο, ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Δυστυχώς από το σύστημα θέρμανση είχαμε εισρωή μονοξιδίου του άνθρακα. Πιστεύω ότι είναι ολέθριο λάθος του κατασκευαστή. Ένας άνθρας ηλικίας 55 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένος με βλάβη στον εγκέφαλο και στους πνεύμονες. Την ώρα που ήταν στο μπάνιο ένιωσε αδιαθεσία και λιποθύμησε και η σύζυγός του πανικόβλητη κάλεσε σε βοήθεια. 2,5 ώρα είχα την πρώτη κλίση από την αστυνομία. Κατέβηκα κάτω τελείως ανθρώπινα, γιατί μήπως χρειαστούν τίποτα και αυτά μόλις πήρα το τηλέφωνο από την αστυνομία. Όντως βγάλαμε όλο τον κόσμο έξω από τα δωμάτια. Το ξενοδοχείο εγκαινιάστηκε στις 13 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως εξυπηρετούσε πελάτες με προσωρινές άδειες λειτουργίας και χωρίς πυρασφάλεια. Όπως αποκαλύπτει το Open, ο ιδιοκτήτης έλεγχο της προηγούμενης Τετάρτης είπε μέσω του θηροτηλεφώνου σε κλιμάκιο του υγειονομικού ελέγχου ότι η επιχείρηση ήταν κλειστή και μάλιστα έδιωξε με φωνές τους εργαζόμενους. Μας έδειξε και λέει φυγέτε γρήγορα, γιατί το είχε επιβληθεί 10.000 πρόστιμο να του παρουσίασε γνωστοποιήσεις οι οποίες δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Είχε έρθει μια γνωστοποίηση, μετά ήρθε μια ακύρωση, ξαναήρθε πάλι γνωστοποίηση, ξαναήρθε η ακύρωση. Στο τέλος ήρθε η οριστική γνωστοποίηση, που νέα γνωστοποίηση έγραφε και ότι λειτουργεί το τουριστικό κατάλημα. Μιλούσα από το θηροτηλέφωνο και λέγω εγώ είμαι στην Αθήνα, δεν είμαι εδώ πέρα. Το κατάστημα δεν λειτουργεί. Σήμερα ο χώρος έχει σφραγιστεί. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης συνελήφθη, ενώ 11 άτομα έλαβαν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Και στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου. Πάμε στον Αντώνη Τσολναρά να μας πει όλο το ρεπορτάζ και φυσικά, Αντώνη, να μας πεις και τα νεότερα από την κατάσταση της υγείας του 55χρονου. Ναι, μήνα και σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο 24ωρο για την πορεία της υγείας του 55χρονου άνδρα, ο οποίος παραμένει σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και από τη λέξη σταθερή βασίζονται και οι συγγενείς του, οι οποίοι ήρθαν εδώ εχθές στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο στην Κοζάνη, ώστε να τον επισκεφθούν. Συνομίλησαν και με τους θεράποντες ιατρούς και φαίνεται ότι οι συγγενείς του εκφράζουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του. Αύριο Τρίτη θεωρείται η πιο σημαντική ημέρα από ό,τι θα υποβληθεί σε αξονική και πληροφορούμαστε μήνα ότι η σύζυγος του 55χρονου άνδρα θα παραμείνει για νοσηλεία στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο στην Πτολεμαΐδα. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι έλαβε εξιτήριο και η 12η επισκέπτρια από την ξενοδοχειακή μονάδα στη Φλόρινα. Τώρα, ο 53χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος και μάλιστα χωρίς περιοριστικούς όρους μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα που έχει διατάξει ο εισαγγελέας, διότι και η κατηγορία της σύλληψής του ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Κατηγορείται για κοινώς επικίνδυνη βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια και μάλιστα το Υπουργείο του Τουρισμού Μίνα εξέδωσε και μια ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι στις 18 Οκτωβρίου, δηλαδή λίγες ημέρες πριν τη μαζική δηλητηρίαση, επιβλήθηκαν από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας δύο πρόστιμα ύψους άνω των 10.000 ευρώ στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Πρώτον, για αναλυθεί ανακριβή στοιχεία κατά την υποβολή της γνωστοποίησης του τουριστικού καταλήμματος και δεύτερον, για μη υποβολή γνωστοποίησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, άρα κατ' επέκταση παράνομη λειτουργία του καταστήματος, δηλαδή του εστιατορίου της μονάδας Μίνα. Αντώνη Τσολναρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να πάμε τώρα στο μεταναστευτικό. Εικόνες από διάσωση παράτυπων μεταναστών από το ελικόπτερο Σούπερ που με έδωσε στη δημοσιότητα η πολεμική αεροπορία. Πάμε στον Γιάννη Μήτη να μας πει περισσότερα και φυσικά, Γιάννη, να βλέπουμε και τις εικόνες.
Μίνα, αυτές εδώ πέρα είναι οι συγκλονιστικές εικόνες που θα δούμε τώρα στα πλάνα μας από την διάσωση της πολεμικής αεροπορίας. Βλέπετε, Σούπερ Πούμα έχει εντοπίσει 40 μετανάστες στην περιοχή του Αγίου Ισιδωρού. Είναι κάτω στους πρόποδες του όρους Κυρκής, στο Καρλό βασικό. Βλέπουμε εδώ ο άντρας της πολεμικής αεροπορίας πώς κατεβαίνει στη βάρκα με το σειρματόσκηνο, το οποίο ταλανίζεται και διασώζει έναν-έναν τους μετανάστες, ενώ δύο από αυτούς είχαν πέσει στη θάλασσα εκεί που τους πέταξε ο αδίστακτος δουλέμπορος. Τώρα, Μίνα, έχει σημασία να δούμε τα στοιχεία στην Σάμο, καθώς οι μεταναστευτικές ροές αρχίζουν και αυξάνονται στο νησί. Όσοι είχαν έρθει το 8μηνο του 24, άλλοι τόσοι ήρθαν μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών, από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, όλο το 24 μέχρι τον Αύγουστο είχαν έρθει 665 μετανάστες, ενώ από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο στο νησί έχουν καταφτάσει 612 μετανάστες, συνολικά 1.277. Η τοπική αυτοδιοίκηση χτυπάει καμπανάκι για την δομή φιλοξενίας στο νησί, που ήδη φιλοξενεί 3.000 μετανάστες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Εκτόξευση καταγράφεται τον Οκτώβριο στις πληρωμές επαγγελματιών μέσω Άιρις, έναν τρόπο πληρωμών που θα γίνει υποχρεωτικός για όλη την αγορά έως την άνοιξη του 2025. Στο μεταξύ, λίγες μόνο μέρες απομένουν για την υποχρεωτική τοποθέτηση των ειδικών αυτοκόλλητων στα ταξί για πληρωμές μέσω POS. Είτε νεότερες ηλικίες, μέσω επαφής να τον βρεις και να στείλεις τα λεφτά, είτε μεγαλύτερες. Πανεύκολο. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον αριθμό του λογαριασμού του. Το σύστημα πληρωμών Άιρις έχει κερδίσει την θέση του στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών, με τους μεν απλούς χρήστες να εξυπηρετούνται από την ταχύτητα και την μηδενική του προμήθεια. Ναι. Σας εξυπηρετεί. Ναι, εξυπηρετεί μια χαρά είναι. Και τους επιχειρηματίες ήδη να εγκαθιστούν το λογισμικό και να το προτιμούν από τις πληρωμές με POS λόγω χαμηλότερων προμηθειών. Παροτρύνουμε τον κόσμο να τον χρησιμοποιεί, είναι άμεσα, είναι καλύτερη εξυπηρέτηση και κρατάει και μικρότερες προμήθειες η τράπεζα. Από εδώ και στο εξής, όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες θα πρέπει να τοποθετούν το σύστημα Άιρις στις επιχειρήσεις τους. Μόνο τον Οκτώβριο, ο όγκος των συναλλαγών στους ελεύθερους επαγγελματίες εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τις 100.000, όταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν μόλις 7.275. Το σύστημα Άιρις θα καταστεί υποχρεωτικό για όλο το φάσμα της αγοράς έως την άνοιξη του 2025, με προμήθεια για τις επιχειρήσεις κάτω από το 0,5%. Στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών και η μείωση των επιβαρύνσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά χρόνος για τους οδηγούς ταξί και την τοποθέτηση του αυτοκόλλητου για πληρωμές με POS. Τέλη του μήνα λήγει η προθεσμία για την τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου στα ταξί που αναγράφει πως δέχονται πληρωμές με κάρτα. Όσοι οδηγοί ταξί δεν συμμορφωθούν, θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Οι ίδιοι οι οδηγοί φαίνεται να συμμορφώνονται μεν με το μέτρο, ωστόσο η γκρίνια για το μέγεθος του αυτοκόλλητου παραμένει. Κόβει όλη την ορατότητα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ είναι για ποιο λόγο θα έπρεπε να είναι τόσο μακρύ. Όσοι πάντως δεν τοποθετήσουν το αυτοκόλλητο, το πρόστιμο θα αγγίζει και τα 1.000 ευρώ. Παράθυρο για μείωση μιας σειράς φόρων, ακόμα και του ΦΠΑ, ανοίγει ο Υπουργός Οικονομικών, Αντώνη Κριτικέ, βασιζόμενος, όπως είπε, στα έσοδα του κράτους από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ναι, γιατί τα οικονομικά στοιχεία μήνα για το πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν αυξημένη απορρόφηση ΦΠΑ τουλάχιστον κατά 10% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα της διασύνδεσης των ταμιακών με τα POS. Αυτό λοιπόν που είπε ο κ. Χατζηδάκης είναι ότι καταπολεμώντας την φοροδιαφυγή, ανεβάζουμε τα έσοδα του κράτους με αποτέλεσμα να μπορούμε να διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα σε μία σειρά μειώσεων για την φορολογία στους πολίτες. Και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάσει μπορούμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μείωση. Πρώτον, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τουλάχιστον κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από το 2027 και έπειτα, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος από το 2025 και μετά για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους με μπλοκάκι αλλά και τις ατομικές επιχειρήσεις. Και τέλος, μείωση ΦΠΑ, όπως είπες και εσύ, και στους δύο συντελεστές, και στον βασικό συντελεστή δηλαδή από 24%. Ο στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να πάει στο 22%, αλλά και στον μειωμένο συντελεστή από το 13% μήνα να πάει στο 11%. Αντώνη Κριτικέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά ειδήσεις της ημέρας στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open με τη Ματίνα Παπαδέα. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους.